800 κιλά κακαβιά από περισσότερα από 300 κιλά ψάρια που θα φιλέψουν τουλάχιστον 2.000 άτομα φιλοδοξεί να φτιάξει ο Δήμος Σιτίας. Όλα δείχνουν πως το ξεχωριστό αυτό πιάτο θα χαρίσει στην Κρήτη το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη κακαβιά στον κόσμο. Ο γαστρονομικός πυρετός θα επικρατεί στην πόλη της Σιτίας το τριήμερο 18, 19 και 20 Αυγούστου. Το απόγευμα της Παρασκευής, στην κεντρική πλατεία της πόλης, όλη η νοστιμιά της θάλασσας θα αποτυπωθεί σε ένα έδεσμα διαφορετικό από όλα τα άλλα. Η Σιτία και ο Δήμος Σιτίας βρέχεται από θάλασσα. Οπότε η κακαβιά είναι συνυφασμένη με την καθημερινότητα του Σιτιακού. Έχουν παραγγελθεί και έχουν κατασκευαστεί ειδικά πύλινα, τα οποία είναι πυρήμαχα για να μπορούν να αντέξουν το συγκεκριμένο φαγητό. Θα τα δώσω με ενθύμια στους ανθρώπους και τους επισκέπτες που θα είναι στον τόπο, που θα δοκιμάσουν την κακαβιά αυτή. Στελέχη του Οργανισμού Παγκόσμιου Ρεκόρ Guinness θα έρθουν στο νησί από την Αγγλία για την αξιολόγηση και την εισαγωγή του επιτυχημένου εγχειρήματος στο βιβλίο αναφοράς με τα παγκόσμια ρεκόρ. Ειδικό σκεύος, το οποίο έχει ήδη κατασκευαστεί, είναι έναν ανοξείδωτο σκεύος 1.200 χιλιογράμμων. Έχουν γίνει μετατροπές που πρέπει να γίνουν, έχουν γίνει δοκιμές. Οπότε είμαστε καθόλου έτοιμοι, είναι ανοξείδωτο, έχει όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Η μεγαλύτερη κακαβιά στον κόσμο θα συμβάλλει στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και θα προβάλλει τουριστικά το νησί, ελκύοντας επιπλέον γαστρονομικό τουρισμό. Με διάθεση εξωστρέφειας και φιλοξενίας, η Σιτία καλεί όλον τον κόσμο να ζήσει από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία. Εκτιμώ ότι όσοι έρθουν στη Σιτία το τριήμερο 18, 19 και 20 του μήνα θα αποζημιωθούν με τον καλύτερο τρόπο. Λίγες ώρες μετά την επικείμενη γαστρονομική πρόκληση, το Σάββατο 19 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Αν όλα πάνε καλά, η ανατολικότερη πόλη της Κρήτης θα γιορτάζει την επιτυχημένη προσπάθεια και όσοι θα παρευρεθούν εκεί θα απολαύσουν μια ξέχαστη νύχτα.